την πραγματικότητα θα πούμε, κύριε Κονταρίδη, είναι φανερό αυτό. Ότι εκτός από την αυτονόητη καταδίκη της τουρκικής εισβολής πρέπει να βγουν και μια σειρά συμπεράσματα. Δηλαδή, τον επικίνδυνο ρόλο που έπαιξαν και παίζουν διαχρονικά στην υπόθεση του Κυπριακού οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Μεγάλη Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από τις ευθύνες που υπάρχουν των ανταγωνισμών ανάμεσα στις τάξεις Ελλάδας, Τουρκίας, Κύπρου και τα παιχνίδια που γίνονται. Γιατί όλα αυτά τα 50 χρόνια οι δυνάμεις αυτές έτσι προσπάθησαν να νομιμοποιήσουν de facto την τουρκική, την κυπριακή διχοτόμηση. Το σχέδιο ανεβηματικό. Και τώρα η λογική των δύο συνιστώντων κρατών, μερών και τέτοια, σε αυτή την κατεύθυνση οδηγεί επί της ουσίας στη διχοτόμηση του νησιού. Για να μπορέσει ακριβώς να παιχτούν τα συνολικότερα παιχνίδια των ανταγωνισμών ανάμεσα στον έναν υπεριαλιστικό πόλο, τον Ευρωατλαντικό, και στον άλλον τη Ρωσία. Και από αυτή την άποψη εμείς είμαστε καθαροί. Το ΚΚΕ, να θυμίσω, ήταν το μοναδικό κόμμα στην Ελλάδα που καταδίκασε το σχέδιο Ανάν και στήριξε το όχι του Κυπριακού. Εσείς και ο Κυπριακός λαός. Στήριξε το όχι του Κυπριακού λαού πραγματικά. Και από αυτή την άποψη, γιατί μιλάμε εμείς, μιλάμε για ένα ενιαίο κράτος, ανεξάρτητο, χωρίς αυτές τις συνιστώσεις κοινότητες, για να μπορεί να υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση μέσα στο νησί. Αυτό τι αποτρέπει, αποτρέπει ακριβώς και τον εθνικισμό και την, πώς να το πούμε, γετοποίηση του κόσμου αυτού. Και να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι, είναι και οι Μαρονίτες, είναι και οι Αρμένοι, είναι και οι Λατίνοι. Νησί, και να φύγουν τα ξένα στρατεύματα από το νησί. Πρώτα οι τουρκικές δυνάμεις κατοχής, ο ελληνικός στρατός, αλλά και να κλείσουν και οι βάσεις βρετανικές. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δηλαδή, ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός οδηγεί σε ολιγοπόλια και καρτέλ. Πείτε μου ένα κλάδο της ελληνικής οικονομίας που να μην υπάρχουν καρτέλ. Ένα κλάδο. Πόσο ήταν πριν από 15 χρόνια, πόσο επιχειρήσεις μείναν τώρα. Και αυτό είναι και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το περίεργο, το παράλογο. Είναι η καπιταλιστική αγορά που γεννά αυτά τα προβλήματα. Και από αυτή την άποψη λοιπόν η ακρίβεια τι είναι? Είναι πραγματικά παιδί του συστήματος. Δεν είναι τα ουρανοκατέβατα κέρδη, είναι το κέρδος που διαμορφώνει αυτές τις συνθήκες. Και διαμορφώνει τις συνθήκες για δύο λόγους. Πρώτον, για να αυξηθεί το ποσοστό της κερδοφορίας. Δεύτερον, είναι οι μισθοί που μειώνονται όλο και περισσότερο, να είναι πιο ανταγωνιστικός ο εργαζόμενος. Και τρίτον, είναι οι φόροι πάνω στις τιμές, η έμεση φορολογία. Άρα λοιπόν αυτό είναι το συνολικότερο μείγμα. Και με ημίμετρα τώρα του παρατηρητηρίου των τιμών, δεν έχουμε στα υπόλοιπα παρατηρητήριο τιμών. Σαχτοπλοϊκές θα μας μαράνει, δηλαδή θα αλλάξει κάτι. Όταν είναι πραγματικότητα αυτό. Γιατί ποιος έχει τα κλειδιά της οικονομίας, η ακτοπλόη στον τομέα των μεταφορών, οι πάροχοι ενέργειας στον ενεργειακό τομέα, αυτοί καθορίζουν το παιχνίδι και τη λογική της αγοράς. Από αυτήν την άποψη, θα συγκρουστούμε τις αιτίες, θα συγκρουστούμε τις πολιτικές, οι οποίες επί της ουσίας ρίχνουν νερό στο μήλο αυτή του κυνηγητού του κέρδους. Και αυτές οι πολιτικές αιτίες έχουν εφαρμοστεί από όλες τις κυβερνήσεις. Δεν μπορεί να βγάλει κανείς έξω την ουρά του. Και στην ενέργεια, άμα πάμε, και είναι πολύ πιο αποκαλυπτικά τα πράγματα. Για τις τεράστιες ευθύνες που έχουν και τα υπόλοιπα κόμματα εδώ πέρα, πέρα από το σημερινό, που βεβαίως έχει τις βασικές ευθύνες. Να το πάρουμε το πράγμα από την αρχή του. Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και είσοδος και άλλων παιχτών και ο ανταγωνισμός μείωσε τις τιμές ή τις αύξησε? Τις αύξησε. Δεύτερον, όλες οι κυβερνήσεις στήριξαν με πακτολώδεις εκατομμυρίων ευρώ τα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας, βεβαίως. Οι κυβερνήσεις δεν ήταν αυτές οι οποίες συμφώνησαν για το εμπόριο ρήπων, άρα και να αυξηθεί το κόστος του λιγνίτη τεχνητά για να αποσυρθεί από την παραγωγή στο όνομα της πράσινης μετάβασης? Μάλιστα. Με τι αντικαταστάθηκε? Με το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και τώρα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, τι έχουμε? Το πανάκριβο αμερικάνικο LNG ως υποκατάστατο. Αυτό δεν δημιουργεί ένα μείγμα το οποίο είναι πανάκριβο? Πανάκριβο μείγμα στην αγορά. Και έρχεται από πάνω και η ρήτρα αναπροσαρμογής και το χρηματιστήριο ενέργειας και οι φόροι. Να, ποιοι είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν ένα μείγμα το οποίο όχι μόνο δεν είναι επαρκές, αλλά είναι και ανορθολογικό να το σκέφτεσαι. Πετάμε ενέργεια, γιατί δεν μπορούμε να την απορροφήσουμε τώρα με τις ΑΠΕ. Και φανταστείτε τα τεράστια κόστη τα οποία χρειάζονται για να κατασκευαστούν νέα δίκτυα, μονάδες αποθήκης, όλα αυτά μπορούσαν να είχαν λυθεί χωρίς να χρειάζονται όλα αυτά τα πράγματα. Πώς? Αξιοποιώντας όλες τις εγχώριες ενεργειακές πηγές. Θα είχαμε και πλεόνασμα και εξαγωγές θα κάναμε. Και θα καλύπταμε το σύνολο των ανάγκων με φτηνή ενέργεια.
αλλά η ενέργεια είναι πανάκριβη. Δέστε στη Γερμανία τι γίνεται. Επιχειρήσεις ενεργοβόρες κλείνουν. Μεταφέρονται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Στην Ελλάδα ο ΣΕΒ έχει ανοίξει πόλεμο με την κυβέρνηση στο όνομα της πράσινης μετάβασης και του πανάκριβου ρεύμα. Γιατί ακριβώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Αλλά πέρα από αυτό, εμείς λέμε τις ανάγκες του λαού. Δεν μπορεί τον 21ο αιώνα να ζούμε σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας με όλες αυτές τις πηγές. Γι' αυτό ακριβώς τα όποια επιδόματα, τα όποια ημίμετρα δεν αλλάζουν την ουσία όταν έχει διαμορφώσει ένα μηχανισμό ο οποίος παράγει ένα πολύ ακριβό ρεύμα και ταυτόχρονα δημιουργεί τεράστια κερδοφορία σε επιχειρήματα. Πρέπει να συγκρουστούμε με αυτές τις αιτίες και τις λογικές. Και λείπει και μία ΔΕΗ που θα έπρεπε να έχει. Η ΔΕΗ υπάρχει και η ΔΕΗ είναι αναπτυκτικά. Η ΔΕΗ συγκράτησε τις τιμές με μία κοινωνική πολιτική τους προηγούμενους μήνες. Μην το